Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης από Homo Knives. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα δείξουμε την κατασκευή ενός μαχαιριού σφυρίλατου. Είναι αυτό εδώ το μαχαίρι, το οποίο έχει γίνει από λίμα. Έχουμε λίμα σαν επιλογή για την λεπίδα μας και ξύλο σημίδας για τη λαβή. Ένα πολύ απλό, κλασικό κυνηγητικό μαχαιράκι. Το συγκεκριμένο είναι full tank μαχαίρι, μιλάμε για κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι το κομμάτι της λάμας, της λεπίδας μπροστά, συνεχίζει σε όλο το μέρος της λαβής και όχι heated tank, τα λεγόμενα σφινωτά. Ένα τέτοιο βιντεάκι είχαμε φτιάξει και παλιότερα, με δύο μικρά μαχαιράκια για σκάλισμα. Αυτά απλά πάνε σφινωτά στο μέρος της λάβης, στο ξύλο μέσα. Έτσι λοιπόν, μετά από κάποια μηνύματα που είχα από φίλους εδώ στο κανάλι Homo Knives, αλλά και στο Facebook, στο Bootcamp Greece, στη σελίδα που έχουμε εκεί, αποφάσισα να φτιάξω ένα βιντεάκι και να προσπαθήσω να πω λίγα λόγια για την κατασκευή του μαχαιριού, με μια προσπάθεια στο να βοηθήσω κάποιους φίλους που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα να κατασκευάζουν τα μαχαίρια τους, να δουν τι εργαλεία χρειάζονται και ποια είναι όλη η διαδικασία. Ας ξεκινήσει το βίντεο και θα λέμε στη συνέχεια. Του Ρουλεμάν, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω λίμα γιατί είναι ένα τσάλι που μπορούμε να το βρούμε εύκολα. Όλοι μπορούμε να το βρούμε εύκολα. Προσέχουμε να είναι μόνο καλής ποιότητας, μια επώνυμη λίμα. Γιατί συνήθως οι καλές γνωστές εταιρείες χρησιμοποιούν καλά τσάλια. Οπότε θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα κι εμείς. Και είναι και ατσάλι γενικά εύκολο στην θερμική του κατεργασία. Θα έχουμε καλά ποσοστά επιτυχίας αν προσέξουμε 5 βασικά πραγματάκια. Θα τα δούμε συνέχεια. Στην αρχή κατεβάζοντας το πάχος της λίμας, είναι 5 χιλιοστά στην αρχή, εγώ θέλω να το πάω στα 3 χιλιοστά. Ξεκινάω λοιπόν να κατεβάζω, να λεπταίνω δηλαδή το ατσάλι και μετά αρχίζω να διαμορφώνω τη μύτη. Όπως θα δούμε, με δυσκολεύει λιγάκι γιατί επειδή έγινε πιο λεπτό, χρειάστηκε να το βάλω 2 ακόμα φορές
μες στο καμίνι και να το σφυριλατήσω για να τη διαμορφώσω μέχρι το σημείο που θέλω. Αν το ξεκίναγα την αρχή όσο ήταν στα 5 χιλιοστά θα ήταν λίγο πιο εύκολο. Το κομμάτι της κόψης από το σημείο που θα είναι η λαβή και αρχίζω και σφυριλατώ, κατεβάζω την κόψη μου από το σημείο που φαίνεται σαν ράχι του μαχητή. Thank you.
σφυράκι μπορούμε να πισιώσουμε την λάμπη μας όσο καλύτερα μπορούμε και να στρώσουμε λιγάκι την κόψη. Τη σηματοβούρτσα μας βοηθάει ώστε να καθαρίζουμε τη λάμα μας και να μην κολλάνε πάνω οι βρωμιές, οι ακαθαρσίες που βγαίνουν κατά τη σπηλιά της. Της ανόπτυσης. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ για να το καταλάβουν όλοι. Με την ανόπτυση τι κάνουμε. Μαλακώνουμε πολύ την λάμα μας, το ατσάλι, ώστε να μπορούμε να το κατεργαστούμε εύκολα και μειώνουμε τις εσωτερικές στάσεις που έχει. Οπότε έχουμε ένα υλικό, ένα μέταλλο, το οποίο θα δουλευτεί εύκολα και το έχουμε προετοιμάσει για να δεχτεί μετά το σοκ της βαφής. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα, πολύ πολύ απλά. Κάνω τρεις κύκλους ανόπτυσης. Ξεκινάω να ανεβάζω τη λάμα μου στο μη μαγνητικό πεδίο. Πάντα έχω ένα μαγνήτη δίπλα, όπως θα δείτε, που τσεκάρω λιγάκι το όριο του μη μαγνητικού. Εφόσον ο φούρνος μου δεν είναι ηλεκτρικός, ξέρω σε τι θερμοκρασίες παίζω. Το κάνω εμπειρικά με τη βοήθεια του μαγνήτη, αλλά και με τα χρώματα που έχει το μέταλλο. Έτσι λοιπόν, ανεβάζω τη θερμοκρασία στο μη μαγνητικό πεδίο. Το βγάζω από το φούρνο, το αφήνω να κρυώσει αρκετά, σε σημείο που να μην έχει καθόλου χρώματα, αν είμαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο η λάμα μου, να αφήνω ότι έχει κρυώσει, άλλο αν έχει πάνω 300-400 βαθμούς. Συνεχίζω, δεύτερη ακόμα φορά, το ανεβάζω λίγο κάτω από το μη μαγνητικό πεδίο, είναι στο όριο δηλαδή να το πιάνει λίγο μαγνήτης, το ξανακρυώνω, ξαναμπαίνει τρίτη φορά, κάτω πάλι από το μαγνητικό πεδίο και ή το αφήνω και ξεκουράζεται μέχρι να πέσει σε θερμοκρασία δωματίου ή δεν κάνω το κομμάτι αυτό, το αφήνω, ξανανεβάζω τη λάμα μου κάτω από το μαγνητικό πεδίο και την ρίχνω μέσα σε μια στάχτη την οποία την έχω κοσκινήσει και την αφήνω εκεί για ένα 24 ώρο.
την ανόπτυση, έχουμε ένα μέταλλο που μπορούμε να το επεξεργαστούμε εύκολα ακόμα και με λίμα. Αν κάποιος έχει ένα ηλεκτρικό μηχάνημα, σαν τενιολιατήρα, μπορεί να ξεκινήσει τη διαμόρφωση από εκεί. Αλλά και με μία λίμα και λιγάκι προσοχή, μπορούμε να πετύχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εγώ χρησιμοποιώ και τα δύο. Ξεκινάω με τον λιατήρα, να παίρνω τα φωτρά και μετά με τη βοήθεια της λίμας να κάνω τη τελική διαμόρφωση. Το πάγκο αυτό που θα δείτε είναι ο λιμαντήρας, όπως όμορφα και έξυπνα έχει πει ένας φίλος. Ο λιμαντήρας είναι κάτι άλλο από μία βάση που μπορούμε να πιάσουμε το μαχαίρι μας, να το κρατάμε σταθερά και να δώσουμε στη λίμα μία σταθερή κλίση, η οποία μπορεί εύκολα να αλλάξει, έτσι ώστε να έχουμε τις μοίρες που θέλουμε στην κόψη του μαχαιριού ίδιες και σωστές και από τις δύο πλευρές. Ένα εργαλείο πάρα πολύ απαραίτητο και αν το μάθει αυτός που το έχει και το χρησιμοποιεί, πραγματικά μπορεί να κάνει απίστευτη δουλειά πάνω στο μαχαίρι του. Καλό που έχει ο λιμαντήρας είναι ότι συγχωρεί λάθη, κάτι που ο τένιο λιαντήρας δεν το κάνει. Στον μεγάλο λιαντήρα αν φύγει κάτι, δύσκολα διορθώνεται. Ενώ εδώ πέρα έχουμε το περιθώριο να το διορθώσουμε. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ποιότητα του μηχανήματος, γιατί αν το μηχάνημα είναι καλό, σωστό, ποιοτικό και με μια σταθερή και σωστή βάση που μπορεί να κρατάει το μαχαίρι μας, απέναντι στην ταινία που γυρνάει, μπορούμε να έχουμε τέλεια αποτελέσματα. Όλα έχουν να κάνουν λοιπόν με την ποιότητα του εργαλείου αλλά και με το χέρι του μάστορα. Μετά τον λιμαντήρα ξεκινάνε τα γυαλόγαρτα. Εγώ συνήθως δουλεύω 150, ξέρω, χωρίς νερό δηλαδή, χωρίς τίποτα. Μετά το 150 πάω στο 240 και από το 240 ξανά ξεκινάω με τα νερού και πάω με 240, 360, 400, 600, 800 και σταματάω στα 1000. Μετά τα 1000 πάω για βαφή. Έτσι φτάσαμε στο στάδιο της βαφής. Η βαφή είναι η σκλήνηση του μετάλλου. Προτιμάμε πάντα να βάφουμε σε μέρη σκοτεινά, ειδικά όταν βάφουμε με φούρνους προπανίου,
Επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι η θερμοκρασία του μετάλλου, προσπαθούμε με τη βοήθεια του μαγνήτη, πάλι με το παιχνίδι αυτό του μαγνητικού μη μαγνητικού, αλλά και με τα χρώματα που έχει η λάμα μας σε αυτό το όριο, να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή, μια σωστή βαφή. Εδώ πέρα προσπαθώ να τσεκάρω 2-3 φορές στο μαγνήτη ποιο είναι το όριο του μαγνητικού πεδίου και ποια είναι τα χρώματα της λάμας, κάτι που θα με βοηθήσει μετά την ώρα που θα γίνει η άμεση ψήξη. Εδώ έχω επιλέξει να βάψω σε λάδι. Η λίμα είναι ένα τσάλι το οποίο βάφεται και σε λάδι και σε νερό. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο ακόμα τώρα εδώ, ότι αν είχαμε ένα ηλεκτρικό φούρνο τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα, γιατί θα ξέραμε τη θερμοκρασία, την έχουμε επιλέξει και μπορούμε να βάψουμε πολύ πιο εύκολα ένα τσάλι με σταθερά αποτελέσματα. Ακόμα μπορούμε να δουλέψουμε και τσάλια εμπορίου, πιο σύνθετα τσάλια, τα οποία θέλουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες, αυστηρά συγκεκριμένες θερμοκρασίες και καμιά φορά θέλουν και χρόνους παραμονής σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Μπορεί να χρειαστεί ένα τσάλι, δηλαδή, να μείνει μισή ώρα και μία ώρα σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και αμέσως μετά να γίνει η βαφή του. Πριν τη βαφή επιλέγω να κάνω μία ανόπτυση ακόμα για να μειώσω πάλι τη στάση που μπορεί να έχει πάρει το ατσάλι κατά την κατεργασία που θα είχε από τη λίμα, το γυαλόχαρτο, τον λιαντήρα. Αμέσως μετά τη βαφή γίνεται ένας έλεγχος στη λάμα μας, να δούμε αν έχει στραβώσει, αν έχει κάποιο ράγισμα και ένα τεστάκι με μια ψηλή λίμα να δούμε αν έχει πετύχει η βαφή. Το επόμενο στάδιο είναι το στάδιο της επαναφοράς. Με την επαναφορά δίνουμε στο μέταλλο μία μικρή ελαστικότητα, διότι είναι πάρα πολύ σκληρό αλλά είναι και εύθραυστο. Έτσι με την επαναφορά μπορούμε να έχουμε αναλογία, δηλαδή σκληρότητας και ελαστικότητας, τέτοια ώστε να μπορέσει να το επεξέλθει μετά στη χρήση του σαν εργαλείο. Την επαναφορά εγώ την κάνω στο φούρνο του σπιτιού μου, στον ηλεκτρικό φούρνο. Τον ρυθμίζω στους 180 βαθμούς και κάνω 2 κύκλους, δηλαδή βάζω τη λάμα μου στους 180 βαθμούς για μία μισή ώρα, το αφήνω να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και επαναλαμβάνω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν το παρακολουθώ, δηλαδή δεν θέλω να μου ξεφύγει πάνω από κάποια χρώματα.
που δεν βασιζόμαστε δηλαδή στην θερμοκρασία και αυτό που λέει ο φούρνος, αλλά πρέπει να παρατηρούμε και τα χρώματα που παίρνει το ατσάλι μας. Για παράδειγμα, έχουμε έναν ωραίο πίνακα εδώ που μπορούμε να βρούμε και στο ίντερνετ. Με τα χρώματα, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά, δεν έχω καλό φωτισμό εδώ, που μπορεί να πάρει το μέταλλο μέσα στην κουζίνα, αλλά και τους βαθμούς Κελσίου που βρίσκεται εκείνη την στιγμή. Εγώ συνήθως προτιμώ τα χρώματα που θα βγουν μετά το φούρνο να είναι αυτά εδώ. Δηλαδή, χρυσαφή, βαθύ χρυσαφή, λίγο πριν πάει στο μπλε. Συνέχεια η αλόχαρτα πάλι, ξεκινάω 600, 800, 1000, μετά το 1000 πάω για ακόνισμα, ένα καλό ακόνισμα και συνεχίζω με 1000, 1500, 2, καμιά φορά και 2.500 grit. Έτσι έχουμε μια λάμα έτοιμη και το μόνο που μένει τώρα να βάλουμε τη λάδι. Επιλέγουμε τα ξύλα ή αυτά τα υλικά που θα χρειαστεί να βάλουμε στη λάδι μας και προσπαθούμε πριν τα κολλήσουμε να τα φέρουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στο τελικό σχέδιο. Εγώ αυτό που κάνω και θέλει λίγα και προσοχή είναι το σημείο αυτό, το μπροστά σημείο το οποίο κοιτάει προς την λεπίδα μας, να το τελειώσουμε και να το φτιάξουμε όσο καλύτερα μπορούμε πριν ακόμα τα κολλήσουμε. Και μου αρέσει πάντα να το φτάνω μέχρι και στα γυαλόχαρτα και μετά να το κολλάω πάνω, θα το δούμε και στο βίντεο. Από εκεί και πέρα επιλέγουμε μια καλή εικόνα, χρησιμοποιώ μια εποξική δύο συστατικών, διάφανη, και ξεκινάω τη διαμόρφωση της λαβής με κάποια ράσπα, μετά με λίμα και στο τέλος γυαλόχαρτο μέχρι 400. Μετά το 400 συνήθως χρησιμοποιώ T-coil, κάποιο λάδι τέλος πάντων εμποτισμού. Δεν βάζω βερνί και αλλού τέτοια πράγματα. Και κάποιες φορές και κεραλυφή, αφού ζεστάνω καλά τη λάδι με κάποιο πιστολάκι μαλλιών. Να ζεσταθεί αρκετά καλά. Προσπαθώ να βάζω κεραλυφή και να το τρίβω με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να απορροφήσει λιγάκι κεραλυφή το ξύλο. Έχει δείξει ότι δεν παθαίνει κάτι μετά στη χρήση στο βουνό και σε οποιαδήποτε χρήση. Καλό ακόμα είναι και το λινέλαιο, το βρασμένο λινέλαιο.
Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εύχομαι να μπορέσω να βοηθήσω κάποιους. Ό,τι χρειαστεί, στείλτε μου μήνυμα ή email. Τα mail σας στο homonair στο gmail ή στη σελίδα στο facebook Buscam Chris. Τι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να προσέχετε. Το μαχαίρι είναι ένα εργαλείο. Πρέπει να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε. Σαν εργαλείο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και μόνο. Καλή συντήρηση, πάντα καθαρό, πάντα κονισμένο, γιατί ένα μαχαίρι το οποίο δεν κόβει είναι άχρηστο, αλλά και επικίνδυνο. Τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.